Υπερβολές χαρακτηρίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη θέση της Κεντρικής Τράπεζας ότι αλλαγές στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο που προβλέπει ταχύ εκδίκαση διαφορών δανειολήπτη τραπεζών και στις περιπτώσεις των εκποιήσεων θα θέσουν σε κίνδυνο τις καταθέσεις του κόσμου. Οι αναθεωρημένες διατάξεις του νομοθετήματος συζητήθηκαν χθες στη Βουλή στην παρουσία του διοικητή, με κόμματα της αντιπολίτευσης να επιμένουν στην κατάθεση τροπολογιών με στόχο κυρίως το πάγωμα των εκποιήσεων μέχρι την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων από ειδικό δικαστήριο ή ακόμη και την έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής των εκποιήσεων. Υπερβάλλει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, όπως υπερβάλλουν και όλοι όσοι είναι υπέρ των εκποιήσεων. Δεν είναι και τόσο πιστικό το επιχείρημα ότι με το να βάλουμε ένα φραγμό ή να ρυθμίσουμε έστω τις εκποιήσεις κινδυνεύει η οικονομία. Οι τράπεζες έχουν πωλήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των δανείων, τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, στα ταμεία. Τις εκποιήσεις τις κάνουν τα ταμεία. Σύμφωνα πάντως με την ανώτατη εποπτική τραπεζική αρχή του τόπου, για οποιαδήποτε αλλαγή σε τέτοια ζητήματα θα πρέπει να είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι τράπεζες λόγω νέων απαιτήσεων είναι δυνατόν να χρειαστούν κεφάλαια. Από την πλευρά εξάλλου του Συνδέσμου Τραπεζών, ο οποίος, όπως πληροφορείται το ΟΜΕΓΑ, ακόμη δεν έχει ενημερωθεί για τις πρόνοιες των αλλαγών που προωθούνται στον περί δικαστηρίου νόμο, η καταρχήν θέση του είναι πως η επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης ήταν ανέκαθεν πάγιο αίτημα του Συνδέσμου και των μελών του. Θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να κινούνται οι εκποιήσεις και οι εξοφλήσεις στο δάνειο. Δεν μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση ως έχει. Η συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα με την κατάθεση τροπολογιών, ώστε ακολούθως να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Νομοθετικού Σώματος.